σε πεδίο αγωνιστικών κινητοποιήσεων, οι αγρότες της Μεσσηνίας που κλιμακώνουν όλο ένα και περισσότερο την στάση τους. Το πρώτο δυναμικό δείγμα υπήρξε σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας με την κινητοποίηση των μελών του Αγροτοκτονιοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης και άλλων αγροτών που με τα τρακτέρ τους έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Αμέσως μετά τη σύντομη παραμονή τους στην κεντρική πλατεία, οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς τη διεύθυνση δασών. Προσθέθηκε ακόμα ένα, αυτό με τους δασικούς χάρτες, αυτό το πρόβλημα που είναι για μας καθαρά φόρο, είναι εισπρακτικό μέτρο, προβλέπεται, είναι μέσα στο τρίτο μνημόνιο, το γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτό είναι ένα χαράτσι ακόμα στην πλάτη των αγροτών. Η μέση περίπτωση είχαν συνταχθεί οι χάρτες, δόθηκε εντολή ανάρτησης ή εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω στο αρμόδιο τμήμα να κάνει ανάρτηση των χαρτών. Μισό λεπτό. Κύριε φοροεισπρακτικό. Φοροεισπρακτικό και παράνομο. Δεν μπορώ εγώ να αγωθήσω. Και παράνομο. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Νόμο. Δεν μπορείτε να ξέρετε αν είναι νόμο. Αν είναι δίκαιο ή άδικο αυτό για τους αγρότες. Γιατί δεν τα δίνει τσάμπα στους αγρότες να τα καλλιεργήσουν. Που θέλει να τους τα πάρει. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, μετά τα υπόλοιπα προβλήματα, μείζωνε το θέμα που έχει ανακύψει με τους δασικούς χάρτες. Είναι ένα μέτρο που προβλέπεται στο μνημόνιο, είναι καθαρά εισπρακτικό και θέλουν να μας ξεκληρίσουν. Αυτό εμείς αντιδράσαμε, ζητήσαμε εξηγήσεις από τη Διεύθυνση Δασών εδώ της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και δεν πήραμε απαντήσεις. Η ερώτησή μας ήταν μία και καθαρή. Πρέπει οι παραγωγοί να πληρώσουν? Αυτό θέλαμε να μας απαντήσουν και απάντηση δεν πήραμε. Εμείς το δρόμο το ξέρουμε, είναι ένας, αυτός το αγώνα και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, εμείς καλούμε όλους τους αγρότες να μην πληρώσει κανένας για τις ενστάσεις, αντιρρήσεις ή οπωσδήποτε τις λένε αυτοί. Τα πρώτα μπλόκα μετά και την συνεννόηση που θα υπάρξει με τους υπολείπους συλλόγους στη Μεσσηνία είναι πρώτων πυλών. Μας χτυπάει το κράτος ανελέητα, μία με τη φορολογία, μία με το ασφαλιστικό, μία με τα κόστος παραγωγής, δηλαδή στα εφόδια έχει φτάσει στα ύψη τη φορολογία και πάει να μας χτυπήσει πάλι με το δασικό και χτυπάει παιδιά τους μικρούς αγρότες και τους φτωχούς αγρότες. Καλούμε όλους τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, όλους τους εργάτες, όλους τους επαγγελματίες να κατέβουν στον δρόμο. Τα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει τη κυβέρνηση στον τάμπουκα.